φθινόπωρο τελείωνε. Και ο χειμώνας πλησίαζε πια. Το πρωί που η Χάιντι πλαινόταν, το νερό ήταν σχεδόν παγωμένο. Κρύο! Δεν πειράζει, είναι υγιεινό. Το καλοκαίρι μου άρεσε πιο πολύ το νερό, ήταν ζεστό. Α! Θα συνηθίσεις. Ο Πέτερ με τις κατσίκες. Γεια σου, Πέτερ, καλημέρα. Καλημέρα. Είδες τι κρύο που κάνει σήμερα το πρωί, ε? Ναι, κοντεύει να παγώσει η μύτη μου. Θα αρχίσω να μπλαβδιάζω. Το κρύο είναι υγεία. Ποιος το είπε αυτό? Από πότε είναι υγεία? Από σήμερα. Ω! Νυφάδες! Το πρώτο χιόνι χιονίζει, χιονίζει, χιονίζει. Αυτό μας έλειπε, Χάιντι. Χάιντι! Παππού! Έλα έξω! Έλα γρήγορα! Άρχισε να χιονίζει. Εσύ κάνεις λες και έπεσε αστέρι, όχι χιόνι. Κοίταξε! Μεγάλες άσπρες νυφάδες! Αρχίζει λοιπόν ο χειμώνας. Πέτερ, χιονίζει! Παντού χορεύουν νυφάδες! Κάτασπρες νυφάδες χιονιού! Σαν μικρά αστεράκια είναι! Χιονίζει, χιονίζει! Χιονίζει όλο και πιο πολύ! Χιονίζει, κοίτα! Σε λίγο θα είναι όλα άσπρα! Θα γίνουν όλα λευκά! Γέμισαν χιόνι. Ακόμα και το παράθυρο έκλεισε. Παππού! Είδες πόσο πολύ χιόνισε! Τι όμορφα! Χάιντι, συνέβη κάτι! Και βέβαια, δεν είδες ότι το έστρωσε. Όλα έξω είναι κάτασπρα. Ακόμα και το κρεβάτι έχει χιόνι. Κοίτα. Θα κρυώσεις. Πρέπει να το τεινάξουμε. Μα γιατί? Είναι ωραίο να κοιμάσαι σε χιονοκρέβατο. Ήρθε ο χειμώνας! Παντού το έστρωσε! Έλα σπίτι, Χάιντι. Θα κρυολογήσεις. Τα δέντρα έχουν σκούφο από χιόνι για να μην κρυώνουν. Πρέπει να βάλεις κι εσύ σκούφο. Τα δέντρα θροίζουν. Τα δέντρα μιλάνε, κάτι θέλουν να μου πουν. Εσύ καταλαβαίνεις? Ε, παππού, καταλαβαίνεις τι λένε, ε? Ας προσπαθήσω. Πρόσεξε καλά όμως. Ακούς κάτι? Όχι, τίποτα.
Ίσως όμως φταίει και που είμαι πολύ μεγάλος. Ε, τι λες τώρα, βαριακούς μήπως, ε? Έχω αυτιά σαν του λαγού, παιδί μου. Ναι, αλλά όχι τόσο μεγάλα. Έλα να σου δείξω κάτι, Ζώζεφ, έλα. Πάλι νιστάζει. Δεν πειράζει, θα παίξω χωρίς εσένα. Γεια σου, παππού. Αυτό το παιδί. Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Α! Α! Ξέρεις πόσο με τρόμαξες! Τουλάχιστον ξύπνησες επιτέλους! Ζήτω! Χάιντι, έλα στην καλύβα. Το χιόνι είναι πολύ υγρό, παιδί. Α, δεν κρυώνω καθόλου και το χιόνι δεν είναι υγρό. Να έρθεις μέσα. Έλα τώρα, παππού. Μα γιατί? Ο Πέτερ δεν φάνηκε καθόλου σήμερα. Δεν θα έρθει. Όταν χιονίζει, οι κατσίκες μένουν στο μαντρί. Θα μας ξανάρθουν πάλι την άνοιξη, Χάιντι. Δεν θα έρθει όλο το χειμώνα ο Πέτερ? Θα μείνει στο χωριό? Α, αυτό είναι πολύ άσχημο. Κοίτα! Παππού, κάτι τρέχει έξω. Για δείξε μου, πού είναι. Έλα από εδώ, φαίνεται καλύτερα από εδώ. Καλά. Να το, σστ, κάτω από το δέντρο. Να μην κάνουμε καθόλου φασαρία. Είναι ελάφι και ψάχνει να βρει κάτι να φάει. Αφού πεινά, γιατί δεν το ταΐζουμε εμείς τότε? Δεν γίνεται. Αυτά τα ζώα φοβούνται και το σκάνε αν πας κοντά τους. Θα του αφήσουμε το βράδυ σανό για να το βρει το πρωί. Δεν τον πιάνει το χιόνι, το προστατεύει το φύλλωμα του δέντρου. Να του φέρω λίγο σανό. Μου φαίνεται ότι πεινάει, παππού. Αργότερα. Νομίζω ότι από μένα θα το πάρει. Λες, μια και είσαι τόσο σίγουρη, δοκίμασέ το. Ελαφάκι μου, κοίτα, σου έφερα λίγο φαγητό. Μη με φοβάσαι, δεν θα σου κάνω κακό. Έφυγε τελικά, ε? Ναι, δυστυχώς. Μα δεν θα του έκανα κακό εγώ. Χάιντι, πρέπει να μάθεις να έχεις υπομονή. Με τα άγρια ζώα χρειάζεται ιδιαίτερη υπομονή. Άσε το σανό εκεί που στεκόταν το ελάφι. Μετά περίμενε. Αυτό θα κάνω. Εδώ που είναι και στεγνά. Να το! Καλή σου όρεξη. Έλα. Κρύφτηκε πίσω από άλλο δέντρο. Για να δούμε.
Δεν περίμενε όσο πίστευα. Χιόνιζε για πολλές μέρες και ο ουρανός ήταν σκεπασμένος με πυκνά σύννεφα. Το σπίτι είχε σχεδόν σκεπαστεί όλο από χιόνι. Η Χάιντι όμως δεν νοιαζόταν, είχε βρει μια καινούργια ασχολία. Κάθε μέρα πήγαινε στο μεγάλο δέντρο και άφηνε σανό και σπόρους για τα ζώα του δάσους. Για τη Χάιντι, τα βουνά είχαν τη δική τους μαγεία. Περίμενα. Α, καλό. Θα το φας όλο μόνο σου. Άσε λίγο και για τα άλλα ζώα. Παππού, έγινε κάτι καταπληκτικό. Το ελάφι έφαγε από το χέρι μου. Επειδή είχες υπομονή. Έχω ένα νέο φίλο. Χαίρομαι. Έχω ένα νέο φίλο, ένα φίλο, έχω ένα φίλο, ένα φίλο! Αυτό το ξύλο μοιάζει με ελάφι. Μπορείς να το φτιάξεις κι άλλο, ε? Θα προσπαθήσω, Χάιντι. Θα γίνει πολύ όμορφο. Με κεφάλι και τέσσερα πόδια. Ξέρεις τόσα πράγματα, παππού. Με αγριοκάτσι που μοιάζει. Είναι δύσκολο. Αγριοκάτσικο! Ορίστε, παιδί μου. Σε ευχαριστώ. Σήμερα είναι η ωραιότερη μέρα της ζωής μου. Σ' αρέσει πια το ξύλινο ζωάκι? Ναι, αλλά μου θύμισε τις κατσίκες, την ασπρούλα και τον Πέτερ. Αχ. Μακάρι να έρχονταν η άνοιξη για να τους ξαναδώ. Ο χειμώνας στα βουνά είναι μοναξιά, παιδί μου. Το ξέρω καλά αυτό. Δεν νιώθω μοναξιά, παππού. Είστε εσύ και ο Ζώσεφ εδώ. Και τα ζωάκια μου στο δάσος. Την πόρτα ή κάποιος είναι απ' έξω. Το χτύπημα όμως το άκουσα καθαρά. Ίσως ήρθε το ελάφι σου για επίσκεψη ή ο χιονάνθρωπος που έφτιαξες. Άκου,
ακούς? Δεν έκανα λάθος, κάποιος είναι απ' έξω. Ποιον άνθρωπό σου είναι? Ποιος άλλος να έρθει εδώ χειμωνιάτικα? Εδώ μέσα θα λιώσει αμέσως ο καημένος. Για κοίταξε τον πρώτα, Χάιντι. Για κοίταξε τον. Τι? Πέτερ, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι. Α, είσαι παγωμένος. Έλα να ζεσταθείς στη φωτιά, Πέτερ. Η μύτη σου ξανά άρχισε να βρίσκει το χρώμα της, Πέτερ. Ξέρω ότι σκέφτεσαι, Πέτερ. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε λοιπόν. Ευχαρίστως. Είναι ζεστό και νόστιμο, ε! Τα φαγητά σας είναι άλλο πράγμα, μ' αρέσουν. Τώρα που δεν πας με τις κατσίκες στο βουνό, τι κάνεις, ε? Όταν τρώει ο Πέτερ, μην περιμένεις απάντηση. Λοιπόν, τι κάνει, ε? Μπορείς να το μαντέψεις. Πηγαίνει στο σχολείο. Και θέλει? Δεν το ήξερα ότι σου αρέσει το σχολείο, Πέτερ. Στραβοκατάπιες. Επειδή με τρόμαξες. Για πες μου, πώς είναι το σχολείο? Το σχολείο είναι σαν ένα σπίτι. Α, ναι? Και πώς είναι αυτοί που πάνε στο σχολείο? Κάτσε να το σκεφτώ. Είναι κάπως σαν άνθρωποι. Ο Πέτερ δεν είχε να πει πολλά για το σχολείο. Του ήταν πολύ βαρετό. Όταν ήταν με τις κατσίκες του, ήξερε πάντα το σωστό. Αλλά στο σχολείο πήγαιναν όλα στραβά. Δεν του άρεσε καθόλου. Αφού δεν τα μιλούσα, θα τα αφήσουμε πάνω στο κεφάλι. Αυτό ήθελα να το έβλεπα. Τότε όλα στο σχολείο μας. Τότε θα μιλούσε πιο πολύ από όλους τους δασκάλους μαζί. Μου φαίνεται πολύ αστείο να πηγαίνω στο σχολείο, Πέτερ. Ναι, και εμένα μου φαίνεται αστείο. Εσείς εδώ καλά περνάτε και εμένα εδώ μου αρέσει πολύ. Πέτερ, χόρτασες επιτέλους, έφαγες το φαγητό σου? Όχι, μπορώ να φάω κι άλλο, αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντα δεν χορταίνεις. Πέτερ, μου έκανες μια όμορφη έκπληξη. Αν θες μπορώ να ξανάρθω την Κυριακή. Δεν έχω σχολείο τότε. Αχ ναι, έλα. Θα ξανάρθει, παππού. Θα χαρώ να σε δω. Σίγουρα θα έρθω. Να είστε καλά. Γεια σου. Στο καλό. Ωραία μέρα. Χάιντι. Παραλίγο να το ξεχάσω. Η γιαγιά μου σε κάλεσε να έρθει σε εμάς, αν θέλεις. Εμένα? Εσένα φυσικά, ποιον άλλον. Θα έρθεις? Η Χάιντι δεν ήξερε τι να πει. Ποτέ δεν την είχαν καλέσει κάπου. Ποτέ δεν είχε σκεφτεί ότι θα μπορούσε κάποιος άλλος, εκτός από τον παππού της, να την ήθελε στο σπίτι του. Τι έπαθες τώρα, έχασες τη μιλιά σου? Το έλεγε σοβαρά? Μήπως με κοροϊδεύεις, Πέτερ, το λες αλήθεια, ε? Το είπες σοβαρά? Λοιπόν, να της πω ότι θα έρθεις? Φυσικά! Ωραία, θα έρθω να σε πάρω!
σήμερα με κάλεσαν να πάω επίσκεψη. Ίσως να φτιάξουν και κέικ. Αχ, τι ωραία. Δεν είπες τίποτα, παππού. Δεν χάρηκες καθόλου. Θέλεις να μην πάω, παππού, ε? Μα γιατί δεν μου απαντάς, παππού? Σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να πας μόνη σου με τον Πέτερ. Θα σε πάω εγώ. Μπορώ δηλαδή να πάω? Δεν μου λες όχι, ζήτω, ζήτω! Ελπίζω να σταματήσει επιτέλους να χιονίζει. Ο παππούς δεν μπορούσε να μοιραστεί τη χαρά της. Ήξερε τη γιαγιά του Πέτερ και την είχε απομακρύνει, όπως και όλους τους άλλους κατοίκους του χωριού. Η Χάιντι δεν ήξερε τίποτα για όλα αυτά. Το μόνο που ήθελε ήταν να σταματήσει να χιονίζει.